Με μια σημαντική υλικοτεχνική υποδομή ενισχύθηκαν από σήμερα οι αστυνομικές διευθύνσεις Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτείας. Υλικοτεχνική υποδομή που έρχεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των συγκεκριμένων αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει αιτήματα χρόνων των αστυνομικών. Ένα εννιαθέσιο όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο θα διατεθεί στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου Κακαβιάς, ασύρματη υψηλής τεχνολογίας, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, κιάλια ημέρας και γυαλιά νυχτός, κάμερες θερμικής απεικόνησης, αντιβαλιστικά κράνη, επιγονατίδες, παραδόθηκαν σήμερα παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός εξασφαλίστηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ, ο Νίκος Γερασιμίδης, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι βουλευτής Μαρία Κεφάλα, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο επιθεωρητής Βόρειου Ελλάδος της αστυνομίας Κώστας Κούμας, αλλά και η ηγεσία της τοπικής αστυνομίας. Για μια σημαντική προσφορά για την αστυνομία και τους αστυνομικούς, πόσο δε μάλλον σε μια περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου. Επίκεντρο μεταξύ των άλλων του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας είναι και η προσφορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, κυρίως προς την ελληνική αστυνομία, για την υποβοήθηση του σημαντικού έργου του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας και ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα της φύλαξης των συνόρων. Έχει μια σημαντική προσφορά από πλευράς υλικοτεχνικής υποστήριξης προς τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στη Θράκη, στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά παράλληλα σήμερα προσφέρει σημαντικό εξοπλισμό στην αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας και στην αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας, που σίγουρα θα αποτελεί μια σημαντική βοήθεια στο προσωπικό που ασχολείται στον έλεγχο των συνόρων και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των μεταναστών. Έχουμε και ένα βαν ενιαθέσιο, το οποίο θα είναι προσφορά στον έλεγχο διαβατηρίων Κακαβιάς, προκειμένου το αστυνομικό προσωπικό που πηγαίνει έρχεται από τα Γιάννενα να μπορεί να μετακινείται. Είναι ένα έτσι σύγχρονο όχημα, άνετο, το οποίο και αυτό θα διευκολύνει τις μετακινήσεις του προσωπικού. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαρισίες μας προς το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και προς τον αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, τον κύριο Γερασιμίδη, ο οποίος και με ιδιαίτερη, θα έλεγα, προθυμία ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Υπουργείου να υπάρξει αυτή η βοήθεια και η προσφορά του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και προς τις υπηρεσίες της Ηπείρου, οι οποίες βρίσκονται και αυτές σε έναν αγώνα από πλευράς καταπολέμησης εγκληματικότητας και ειδικά της διασυνοριακής εγκληματικότητας με τα σύνορά μας στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Έχουμε 5 φορητές θερμικές κάμερες για την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, 20 αλεξίσφαιρα γυλαίκα, 6 κιάλια ημέρας, φορητούς ασύρματους πομποδέκτες με χρήση τεχνολογιών χωρίς τη χρήση αναμεταδοτών, το όχημα μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων. Είναι συνολικής αξίας περίπου 75.000 ευρώ. Στην αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας προσφέρει 3 φορητές κάμερες θερμικές, αλεξίσφαιρα γυλαίκα 30, 6 και άλλα ημέρας, 24 φορητούς ασυρμάτους της ίδιας έτσι, τεχνολογίας με αυτούς που προανέφερα, επεφαρτιζόμενους 10 επαναφορτιζόμενους φακούς, 15 αντιβαλιστικά κράνη και επιγονατίδες, περίπου στους 65.000 ευρώ το κόστος. Και στην Άρτα προσφέρει 20 αλεξίσφαιρα γυλαίκα και 5 κι άλλα ημέρας, είναι γύρω στα 6.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σημαντική προσφορά και είναι υλικά τα οποία τα χρειάζεται το προσωπικό, είναι πρώτης ανάγκης και ειδικότερα μετά τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε η ελληνική αστυνομία λόγω και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η χώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
υπήρξαν προβλήματα και στον εξυγχρονισμό των υλικοτεχνικών της ελληνικής αστυνομίας και έτσι η προσφορά αυτή του δικαιωμαία έχει μια ξεχωριστή σημασία. Η ενίσχυση των τριών αστυνομικών διευθύνσεων της Υπήρου έρχεται σε συνέχεια ανάλογων ενεργειών που έχουν γίνει από το ΚΕΜΕΑ ανά την Ελλάδα. Με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΚΕΜΕΑ, Νίκο Γερασιμίδη, να υπογραμμίζει πως ο στόχος του κέντρου είναι να στηρίζει το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας συνδράμει στο έργο της ελληνικής αστυνομίας υπό την εποπτεία καθοδήγηση εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είμαστε εδώ σήμερα στην Ήπειρο, αλλά θα είμαστε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ήμασταν στην περιοχή του Εύρω. Η αστυνομική διεύθυνση Οριστιάδας και Αλεξανδρούπολης βοηθήσαμε και συνδράμαμε με εξοπλισμό επιχειρησιακό και εκεί. Κοιτάμε τα δυτικά σύνορα τα οποία έχουν άλλα προβλήματα, όπως ο κύριος Υπουργός ανέφερε, με έναν σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό. Και να σας πω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας, να βοηθάμε την ελληνική αστυνομία στο πολύ δύσκολο έργο που έκανε. Η ελληνική αστυνομία έκανε ένα τεράστιο έργο. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να το πω, αλλά σαν πολίτης και σαν ΚΕΜΕΑ βέβαια μπορώ να πω, η ιστορία του κορονοϊού και η ιστορία του Εύρω έδειξε τη μεγάλη τρομακτική επιτυχία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάντα επί των επάλξεων και φυλάνε θερμοπύλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε και σε άλλες περιοχές. Η προσφορά του ΚΕΜΕΑ είναι διακλαδική. Σήμερα βοηθάμε το λιμενικό σώμα το οποίο έχει ένα δύσκολο έργο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα συνεχίσουμε στο βαθμό που μπορούμε, πάντα όμως υπό τις οδηγίες, εντολές της πολιτικής ηγεσίας η οποία μας καθοδηγεί σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Την ίδια ώρα από πλευράς του Υπουργείου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται για την ελληνική αστυνομία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κώστας Τσουβάλας, εκτιμάται ότι εντός των επομένων 20 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση προμήθειών ενός σημαντικού εξοπλισμού που θα απαντά στην στοχευμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών διευθύνσεων αλλά και στην ατομική προστασία των αστυνομικών. Η πρώτη φάση αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος ανέρχεται σε 15,5 εκατομμύρια ευρώ και η Ήπειρος είναι ανάμεσα στις πρώτες περιοχές στις οποίες θα γίνει η κατανομή αυτού του εξοπλισμού. Υλοποιεί αυτή την περίοδο και είναι σε εξέλιξη ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, θα έλεγα το μεγαλύτερο για την ελληνική αστυνομία μετά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολύ σύντομα θα αλλάξουν πάρα πολλά από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία, το αρχηγείο, επιχειρεί τον τελευταίο καιρό ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που απαντά σε στοχευμένο επιχειρησιακό εξοπλισμό για τις επιχειρησιακές δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και σε έναν εξοπλισμό ατομικών εφοδίων προστασίας των αστυνομικών. Είμαστε σε ένα στάδιο συμβασιοποίησης πλέον με πολλούς προμηθευτές για αυτόν τον εξοπλισμό. Φιλοδοξούμε να αγοράσουμε το καλύτερο υλικό ποιοτικά στη χαμηλότερη τιμή όπως έχει αυτή διαμορφωθεί τα τελευταία 5 χρόνια ως αποτέλεσμα ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών που υποτίθεται τεκμέρεται ότι υπάρχει και διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα. Το πρώτο πλάνο, το πρώτο επίπεδο αφορά 15,5 εκατομμύρια ευρώ και πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα έχουμε συμβασιοποιήσει αρκετό μεγάλο αριθμό προμηθειών και από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, θα έχουμε παραλάβει τον εξοπλισμό, θα τον έχουμε πιστοποιήσει και θα το κατανείμουμε σε όλες τις επιχειρησιακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Η Ήπειρος είναι μέσα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Υπήρου είναι μέσα στις υπηρεσίες που θα είναι αποδέκτης αυτού του εξοπλισμού και πιστεύω τότε να έχουμε περισσότερα στοιχεία, αναλυτικότερα και να μην μας χωρά ο χώρος αυτός εδώ, η αίθουσα, για να σας δείξουμε το υλικό που θα δώσουμε στους συναδέλφους που επιχειρούν κάθε μέρα σε όλη την περιοχή των βορείων δυτικών συνόρων της πατρίδας. Στο σημαντικό έργο που επιτελεί η αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ευχαριστώντας και αυτός από την πλευρά του για την παράδοση αυτού του σημαντικού υλικού. Ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γενικό και τον κύριο Γερασιμίδη για την παρουσία τους και για την πολύ σημαντική προσφορά τους στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όλους σας, και για την προσφορά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων. Πραγματικά επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο κατά από αντίξωες συνθήκες.